Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα του συστήματος υγείας στην Ελλάδα έχει τρεις διαστάσεις. Η μία είναι οικονομική. Η οποία οικονομική, για να είμαστε έτσι, να δούμε και το ιστορικό βάθος του προβλήματος, επιδεινώνεται ραγδαία από την έναρξη της κρίσης και την εποχή των μνημονίων. Αυτό δημιουργεί αντικειμενικά έναν χώρο ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το δομικό πρόβλημα του συστήματος υγείας. Δηλαδή πώς είναι οργανωμένο σαν ένα σύνολο. Δηλαδή γνωρίζετε ότι στην περίθαλψη έχουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, έχουμε τη δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια έως και την τετραβάθμια που είναι τα ψηδής εξειδίκευσης, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα κτλ. Στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα σαν πιθάρι, φανταστείτε το. Με μια πολύ ισχνή βάση, που είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, και εδώ βάζουμε όλους, είτε τους γιατρούς που δουλεύουν στο δημόσιο, είτε τους ατομικούς γιατρούς που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Στη συνέχεια έχουμε το φουσκωμένο τμήμα του πιθαριού, αυτά είναι τα νοσοκομεία, για να φτάσουμε σε ένα πολύ ισχνό πια κορυφή, που είναι η πυραμίδα με την τριτοβάθμια, τεταρτοβάθμια περίθαλψη. Και τρίτον, υπάρχει ένα πρόβλημα εσωτερικής οργάνωσης, που αν θέλετε είναι και η αιτία της κρίσης χρέους του συστήματος υγείας, που πυροδοτήθηκε, έγινε μάλλον εμφανέστατη με την οικονομική κρίση. Είναι ένα πρόβλημα κατανομής των πόρων, εσωτερικής οργάνωσης και διάθρωσης των υπηρεσιών και των ανθρώπων, οργανωμένα κυκλώματα, ας το πούμε έτσι, διαφθοράς μέσα στο σύστημα υγείας ή και σχέσεις διαφθοράς μεταξύ του συστήματος υγείας του δημόσιου και του συστήματος υγείας του ιδιωτικού, τα φακελάκια, όλα αυτά που ξέρει ο κόσμος από χρόνια τώρα. Αυτή λοιπόν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Είναι και πρόβλημα πολιτικής επιλογής, πολιτικής στόχευσης, με την έννοια την εξής. Όχι ότι δεν θέλω να δώσουν λεφτά. Λεφτά μπορεί να δώσεις. Το ερώτημα είναι αν θα αναπτύξεις ένα σύστημα το οποίο θα καλύψει τον χώρο, να το πω έτσι με όρους αγοράς, θα καλύψει την αγορά, θα απαντήσει στις ανάγκες της αγοράς ή θα αφήσει κενό χώρο έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Εκεί είναι η πολιτική επιλογή. Και η πολιτική επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και έχει γίνει επίσης και από τον καιρό των μνημονίων, γιατί αυτή είναι η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών που γίνανε ή που δεν γίνανε στον καιρό των μνημονίων, είναι μια επιλογή η οποία λέει συρρήκνωση του συστήματος υγείας προκειμένου να ανοιχθεί ο χώρος για την παρέμβαση των ιδιωτικών, των μεγάλων τράστων ιδιωτικών. Αυτό είναι το βασικό κόνσεπτ. Όσα χρήματα και να ρίξει στο σύστημα υγείας, εάν δεν μπει να κάνει τομές λειτουργικές, αναδιορθωτικές, συγκεντροποίηση υπηρεσιών, αποφάσεων, με διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων, στις αγορές των υλικών κτλ. Και επίσης με μια ταχύτητα και μια ποιοτική αξιολόγηση του προσωπικού που προσλαμβάνεις, όσα χρήματα και να ρίξεις, θα είναι σαν να τα ρίξεις ένα πηγάδι δίχως πάτο. Χρειάζεται ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα γενικό σχεδιασμό. Και εδώ είναι η κριτική που κάνουμε και κάνουμε και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ή σε οποιοδήποτε κόμμα το οποίο λέει θα αυξήσω σχέδια τα συγκεκριμένα. Αυτό που κάναμε εμείς στο Think Tank του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να επεξεργαστούμε μια συνολική στρατηγική έτσι ώστε τα χρήματα που μπαίνουν να δίνονται παραγωγική επένδυση. Και ξαναλέω, χρησιμοποιώ επίτηδες όρους αγοράς. Θέλω να αποειδεολογικοποιήσω τη συζήτηση. Το ερώτημα αν θα γίνει συγκροτημένα, συντονισμένα και με διαδικασίες δημοκρατικές και διαφανείς ή αν θα γίνει με όρους άγριας αγοράς. Δηλαδή, όποιος προλάβει από τον ιδιωτικό τομέα πηγαίνει να πάρει εκείνο το κομμάτι της πίτας που είναι και ο κερδοφόρο. Και αυτό που δεν είναι κερδοφόρο θα το αφήσουμε έτσι ώστε να είναι πανάπτυκτο. Και συνήθως εκεί σε αυτή τη διαδικασία την πληρώνουν οι πολίτες, οι οποίοι είτε για λόγους γεωγραφικούς είτε για λόγους οικονομικούς δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Και εδώ είναι η διαφορά, αν θέλετε, μεταξύ πάλι του προγράμματος, της στρατηγικής που λέει η αριστερά και του προγράμματος το οποίο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Για να μην είμαστε βερμπαλιστές. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει πια για πρωτοβάθμια περίθαλψη, έτσι. Αλλά μιλάει για πρωτοβάθμια περίθαλψη την οποία οργανώνεται με το μοντέλο που σας είπα. Ένας μεγάλος ιδιωτικός τομέας πηγαίνει εκεί που χρειάζεται, θα είναι πιο κερδοφόρος. Μύκονος, ας πούμε. Ποιος θα πάει να κάνει τώρα στην Ικαρία ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, εκεί είναι ζήτημα. Γιατί εκεί δεν έχει και μεγάλα κόστη, μεγάλα κέρδη. Το ερώτημα είναι πώς θα προσελκύσεις, θα θέλξεις, ποιος θα γίνει, να μου επιτραπεί η έκφραση έτσι πιο σεξι, να το πούμε έτσι, πρόταση. Πιο ωραία καταληκτική, για να πάει ο άλλος να δουλέψει και ταυτόχρονα και να χαίρεται αυτά που θα του προσφέρει ο τόπος, συν να μην είναι αποκομμένος όμως από την εξέλιξη της επιστήμης. Γιατί ξέρετε, οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες δεν είναι ένα πράγμα θα πας στο ιατρείο σου, ξέρω, θα τελειώσεις 9 με 5 και θα φύγεις. Είναι ένα πράγμα συνεχές. Και χρειάζεται να εκπαιδεύεις και να μιλάς με τους συναδέλφους και να κάνεις καινούργια πράγματα. Και κάθε στους 6 μήνες, αν ξανακάνει το ίδιο πράγμα που έκανε τους προηγούμενους 6 μήνες, θα βαρεθείς και δεν μπορεί να θες να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Άρα πρέπει να προταθεί ένα συνολικό πακέτο.
για να γίνει αυτή η τομή και να αρχίσουν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις παραμεθόριους, στα νησιά ή στα βουνά. Πώς γίνεται αυτή η τομή χρησιμοποιώντας την νέα τεχνολογία. Αν πας να προπείς έναν γιατρό, κοίταξε, πήγαινε στην Ικαρία και κάτσε εκεί και τα ξαναλέμε σε 2 χρόνια, τον έχασες. Αν πεις αυτόν τον γιατρό ότι κοίταξε, πήγαινε κάτσε στην Ικαρία, εγώ σου εξασφαλίζω. Τι λέει η ιατρική, τη δυνατότητα να παίρνεις το τάδε κέντρο θρόμβωσης, ενδοκρινολογίας, καρδιολογίας, όταν έχεις πρόβλημα, για να είστε μαζί, να συζητάτε. Σου εξασφαλίζω ότι ταυτόχρονα τη συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθήματα, όχι συνέδρια αυτά που κάνουμε ιατρικό τουρισμό, σε μαθήματα παραγωγικά. Έτσι, με την Ελλάδα και με το εξωτερικό, χωρίς προσωπικό κόστος, χωρίς να μπαίνει μέσα η φαρμακευτική εταιρεία που έχει διάφορο, που έχει, πώς το λένε, έτσι, marketing, πώληση κτλ., δημιουργείς καλά κίνητα. Και όταν εξασφαλίσει και ένα σπίτι και, έναν ικανοποιητικό μισθό, ο άνθρωπος αυτός θα λειτουργεί κανονικά στο χώρο του, μέσα στο νησί ή το βουνό, και ταυτόχρονα θα είναι συνδεδεμένος με τις εξελίξεις της επιστήμης. Αυτό είναι το κίνητο, κατά την γνώμη.